πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι για να πλησιάσει κανείς τα θεία πρέπει να υποστεί καθαρμό. Καθαρθήτω δι πρώτον και ήτα το Θεό προς ομιλήτω. Και εμείς σήμερα εορτή μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας, εορτή των Αγίων Θεοφανίων, επικαλούμεθα τη χάρη της Αγίας Τριάδος για να μας δώσει τη δύναμη να καθαριστούμε και να μπορέσουμε να πούμε τα απερίγραπτα όσα είναι δυνατόν σε μας με τις πενιχρότατες δυνάμεις αλλά και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να αναφέρουμε στην αγάπη σας. Μετά των δούλων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο Δεσπότης μας Χριστός. Ανάμεσα στους υπεύθυνους και υπόλογους και υπόδικους βρίσκεται ο Κριτής Χριστός. Ήρθε για να βαπτιστεί. Αλλά ας μη θορυβούμεθα μέσα από τα ταπεινά, μέσα από το ανθρώπινο σχήμα και μέσα στους ανθρώπους ιδιαίτερα διαλάμπει το φως της θεότητος. Το υψηλόν και ουράνιο δικό του φως. Είναι αλήθεια πως καταδέχθηκε ο Χριστός να κυοφορηθεί και να κατοικήσει στη μήτρα της αϋπάρθενης Μαρίας. Και να πάρει τη δική μας φύση, να πάθει, να σταυρωθεί και όλα τα άλλα. Μη μας παραξενεύουν αυτά. Εκείνο που έχει όλο το βάρος είναι το πως Θεός ον άνθρωπος γέγονε. Ενώ είναι αιώνιος Θεός, έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι η εσαΐ, το εκπλήτον εκείνο που μας εκπλήττει. Τα άλλα όλα είναι λογικά και έπονται. Αυτά είχε υπόψη του ο βαπτιστής Ιωάννης όταν του είπε «Ουκ ημι άξιος, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων σου». Δεν είμαι άξιος να λύσω, Κύριε μου, τα κορδόνια από τα δικά σου παπούτσια. Γιατί αυτός είναι ο Κριτής που θα αποδώσει το καθένα σύμφωνα με τις πράξεις του
και θα παράσχει το Πνεύμα το Άγιον, πλούσιο και άφθονο. Αυτό λοιπόν, όταν είδε ο πρόδρομος να έρχεται στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί, του είπε: «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, και εσύ έρχει προς με?» Απλά: «Μα εγώ, Κύριε, έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ, και εσύ έρχεσαι σε μένα?» Και βέβαια είχε δίκιο ο Ιωάννης να λέει γι' αυτό, γιατί βάπτιζε και το βάπτισμά του ήταν βάπτισμα μετάνοιας και οδηγούσε τους βαπτιζόμενους σε εξομολόγηση των παραπτωμάτων τους. Ας μην νομίσει λοιπόν κανείς ότι και ο Χριστός παρόμοια πλησίαζε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Γι' αυτό και είπε όταν είδε τον Χριστό: «Να, αυτός που θα σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου». Δεν είπε: «Να, ο αναμάρτητος», όχι, κάτι πολύ περισσότερο από αυτό: «Ιδού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και γι' αυτό όταν ήρθε είπε στον Χριστό: «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε, και εσύ έρχει προς με?» Δεν του είπε ο Ιωάννης: «Έρχεσαι για να βαπτιστείς», αλλά: «Έρχεσαι προς με». Εδώ παρατηρούμε κάποια όμοια συμπεριφορά με εκείνη του Αποστόλου Πέτρου, όταν ο Κύριος στο δείπνο, το μυστικό δείπνο, κάλεσε τους μαθητές του για να πλύνει τα πόδια τους, ο Απόστολος Πέτρος του είπε: «Μη, Κύριε, όχι, Κύριε, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια». Του αρνήθηκε. Και ο Κύριος του απάντησε: «Ω, εγώ ποιώ νυν ουκ είδας, γνώση δε μετά ταύτα». «Αυτό που κάνω τώρα εγώ», του είπε ο Κύριος, «δεν γνωρίζεις τι ακριβώς είναι. Μετά από τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν θα καταλάβεις τι έκανα εγώ». Και αμέσως ο Πέτρος του είπε: «Όχι, Κύριε, τα πόδια μόνο, αλλά και το κεφάλι μου πλύνεις και όλο μου το σώμα». Όμοια και ο Ιωάννης ο πρόδρομος
υπήκουσες το Δεσπότη Χριστό, ο οποίος του είπε «Ούτω πρέπον εστί, έτσι πρέπει πρόδρομε να γίνει, γιατί ένα μόνο απομένει από όσα έχει γράψει ο νόμος να πραγματοποιήσω για να πληρωθεί κάθε εντολή του νόμου». Να δούμε εδώ τον Κύριο που λαμβάνει ανθρώπινη μορφή, που είναι ο ίδιος που δίνει τον νόμο στο Μωυσή, τον οποίο τώρα εφαρμόζει στο βάπτισμα και σε άλλες περιπτώσεις, πως εκείνος που δίνει τον νόμο και είναι έξω από τον νόμο εισέρχεται στο χώρο του νόμου και εκτελεί τον νόμο και φωνάζει στον Ιωάννη «Ούτω πρέπον εστί, έτσι πρέπει να γίνει Ιωάννη, ώστε να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη». Άρα δικαιοσύνη που αναφέρει ο Χριστός εδώ είναι η τέλεια εκπλήρωση του νόμου, η οποία πραγματοποιήθηκε μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλη η άλλη ανθρωπότητα εξέργω νόμου ου δικαιωθήσεται. Εάν πάρουμε τον νόμο και τον βάλουμε κάτω και να πάρουμε τον αγιότερο επί της γης άνθρωπο και να τον κρίνουμε με βάση τον νόμο, θα βρεθούν παραβάσεις του νόμου στον αγιότερο άνθρωπο. Γι' αυτό το φωνάζει η Αγία Γραφή. Ου δικαιωθήσετε εξέργω νόμου πάσα σάρξ. Κανένας άνθρωπος δεν δικαιώνεται με βάση τον νόμο, αλλά με βάση την πίστη στο έλεος και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Όταν αυτά άκουσε ο Ιωάννης, αφήσει αυτόν. Αφήνει τον Ιησούν. Και όπως είπε το σημερινό Ευαγγέλιο, μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό και βαπτιστής ευθέως ανέβει από του ύδατος και ειδού ανεόχθησαν αυτόν οι ουρανοί και είδω πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Σε όλους είναι γνωστό ότι μόλις μπήκε ο Κύριος στον Ιορδάνη ποταμό, αμέσως χωρίς καμία αναβολή, χωρίς να περάσει δευτερόλεπτο, εξήλθε εκ του ποταμού. Γιατί ουγαρευρέθη εν το στόματι αυτού, και στο στόμα του δεν βρέθηκε το παραμικρότερο ψεγάδι. Είναι εκείνος που ήρθε να άρει, να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Όμως δεν είχαν ούτε πίστευαν οι σύγχρονοι του Εβραίοι ότι αυτός που έβλεπαν να βαπτίζεται ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αντίθετα, πίστευαν ότι ο Ιωάννης είναι κατά πολύ ανώτερος από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Γιατί έζησε
όλα τα χρόνια της ζωής του στην έρημο, τράφηκε από το έτοιμο τραπέζι της φύσεως στην έρημο, ήταν Υιός Αρχιερέως. Άλλωστε ο Ιωάννης καλούσε όλους στο βάπτισμα της μετάνοιας, είχε επίσης γεννηθεί από στήρα, αντίθετα ο Ιησούς Χριστός ήταν Υιός μιας ευτελούς κόρης και ποτέ έως τώρα δεν είχε γίνει φανερός στον κόσμο. Είχε μεγαλώσει και είχε τραφεί μέσα σε σπίτι, φόραγε κοινά ενδύματα με εκείνα που φορούσαν όλοι οι σύγχρονοι του, και δεν υπόπτευαν τίποτε που να φανερώνει ότι είναι ανώτερος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, από τον οποίο έβλεπα τώρα ότι βαπτίζεται ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν καν οι Ιουδαίοι ότι ο Ιησούς ήταν ένας από τους πολλούς. Αλλά ήρθε, όπως και οι άλλοι, για να πάρει το βάπτισμα του Ιωάννου, για να διαλυθεί αυτή η γνώμη ότι ο Χριστός είναι όπως και οι άλλοι όλοι. Γι' αυτό κατέβηκε στον Ιορδάνη και μαζί με τον Χριστό άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός». Όλοι οι άλλοι εκτός του Ιωάννου σχημάσαν τη γνώμη ότι αυτή η φωνή αναφερόταν στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και ειδικά αυτή η λέξη «ούτος», «αυτός», για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο νόμιζαν ότι λεγόταν. Όταν όμως κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο σε μορφή ως είδος περιστεράς, το οποίο κάθισε στο κεφάλι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ακούστηκε αυτή η φωνή, τότε προσδιορίστηκε το πρόσωπο για το οποίο λέγονταν εκείνα τα λόγια, για το Πνεύμα το Άγιο εφήλκιε, τραβούσε τη φωνή στον Κύριό μας, τον Κύριος της δόξης. Δεν ήταν λοιπόν η φωνή για εκείνον που βάπτιζε, αλλά για εκείνον που βαπτιζόταν. Και από τη στιγμή αυτή και ύστερα διαλύθηκε η σύγχυση ότι ο Ιωάννης είναι ανώτερος από τον Κύριο, και τονίστηκε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε για να άρει τις αμαρτίας του κόσμου. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίο ομολόγησε ο Ιωάννης όταν είδε τον Κύριο να περνάει μπροστά του και τον έδειξε στους μαθητές του και είπε: «Να, αυτός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και από τη στιγμή εκείνη τον άφησαν οι μαθητές του, γιατί ο Ιωάννης είπε: «Εκείνον δι' αυξάνειν
εμέ δε ελατούστε. Εκείνος από εδώ και πέρα συνεχώς θα αυξάνει, εγώ δε θα ελαττώνομαι, είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Αλλά παρά το παράξενον θέαμα της επιφάνειας, της παρουσίας δηλαδή, της Αγίας Τριάδος, οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πιστούν. Γιατί, να, και τον Λάζαρο είδαν να ασθένεται, και όμως δεν πίστεψαν. Και ακόμη στην έρημο είδαν το Μωυσή να τους τρέφει με μεγάλα και θαυμαστά και εκεί δεν πίστεψαν. Ξέρετε, η αγνώμονα ψυχή και μη έχουσα ποτέ διάθεση για διόρθωμα και τα καταπληκτικότερα των θαυμάτων να δει, ποτέ δεν θα δώσει καλή διάθεση. Πάντα θα αρνείται. Ισχύει αυτό που είπε ο προφήτης ο Σιμεών, εις πτώσιν πολλών, ότι πολλοί που θα δουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα πέσουν, θα αρνηθούν, θα βλαστημήσουν το όνομά Του. Μην ξεχνάμε το παράπονο του Κυρίου που εκφράζεται στην παραβολή των γεωργών του Αμπελώνος. Εκεί ο Κύριος παρουσιάζεται σαν το μεγάλο γεωργό που ήρθε να καλλιεργήσει το αμπέλι του και να εκφράζει ένα τεράστιο παράπονο. Τι με έδιποιήσε το αμπελόνι μου, τούτο και ούκα ποιήσα. Τι έπρεπε να κάνω στον αμπελόνα μου αυτόν εδώ και δεν έπραξα. Όλα τα έκαμα και όμως δεν εδόθη καμία πιστήρια καλή διάθεση σε αυτή τη συμπεριφορά της θυσίας του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τους ομογενείς του. Αλλά να δούμε, αφού παραδράβουμε με λακίνα τη συνέχεια, και βαπτιστής ο Ιησούς ευθύς ανέβη από του ύδατος και ειδού ανεώχθησαν αυτόν οι ουρανοί. Άνοιξαν οι ουρανοί. Για ποιο λόγο ανοίχθηκαν οι ουρανοί, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι νοσένεκεν είναι όχθησαν οι ουρανοί. Ή να μάθεις, για να μάθεις, ότι και εσύ όταν βαπτίζεσαι, τούτο γίνεται, το ίδιο ακριβώς γίνεται. Προς την άλλο πατρίδα του Θεού, σε καλεί ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν έχεις τίποτα κοινό με τη γη. Ή δε μη οράς, μη απιστήσεις. Αν όμως δεν βλέπεις με τα μάτια του σώματός σου κάτι τέτοιο, μη δείχνεις απιστία. Γιατί με τα αισθητά ο Κύριος προσπαθεί αυτά που είναι, που ανήκουν στον κόσμο και στον χώρο του ουρανού, να μας δώσει να κατανοήσουμε τα αόρατα.
τα γάρ αποκτήσεως κόσμου. Όσα έγινε από τότε που, όσα δημιουργήθηκαν από τότε που έγινε ο κόσμος, κατανοούνται μόνο όταν βλέπουμε τα ορατά. Και εμείς έχουμε χρεια, ανάγκη, βλέποντας με τα μάτια ορατά σημεία, να αναγόμαστε, να φεύγουμε από τα ορατά και να προχωρούμε στα όρατα που εννοούνται πίσω από τα όρατα. Κατέβηκε το πνεύμα, το Άγιο λέγει εδώ, σε μορφή περιστεράς. Είναι η μοναδική περίπτωση στην Αγία Γραφή που αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν μορφή περιστεριού. Στην Πεντηκοστή θα δούμε να κατεβαίνει σαν πυρηνική γλώσσα. Δεν έχει μία μορφή, αλλά ο Κύριος χρησιμοποιεί ανάλογα με τις περιπτώσεις και πώς θα κάνει την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, σαν άνθρωπος, δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα. Ως Θεός, χωρί, υπάρχει ολόκληρος μέσα στον Πατέρα Του. Χωράει ολόκληρος μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Όμοια και ο Πατέρας χωρίς σε Αυτόν και το Άγιο Πνεύμα. Όμοια ο Κύριος χωράει στο Άγιο Πνεύμα ολόκληρο και ο Πατέρας στο Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος χωράνε το ένα μες το άλλο. Μόνο που δεν τα χωράει το σύμπαν. Και τα τρία πρόσωπα είναι μία θεότητα. Αυτή η θεότητα έκανε την παρουσία της στη βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σαν ανθρώπου. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί ο Κύριος δείχτηκε σαν να ήταν το χέρι του Θεού το Άγιο Πνεύμα που έδειγνε ότι αυτός είναι ο Υιός του και ήταν το χέρι του Θεού. Εδώ μας οδηγεί σε κάποια άλλη όμορφη σκηνή της Αγίας Γραφής που παρουσιάζεται ο Πατέρας και λέει στο γιο του, θα σε στείλω πριν γίνει ο κόσμος. Αυτή η σκηνή συνέβη, αποκαλύφθηκε στον Ισαΐα και ο Ισαΐας σε μας. Είδε τον Πατέρα να στέλνει το γιο του στον κόσμο. Πότε να το στέλνει? Να, πριν 2000 χρόνια, όταν γεννήθηκε στη Βηθλέμ, όταν βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Να κάνει τι στον κόσμο ο γιος του? Λέγει να κηρύξει νέο νόμο που θα συμπληρώνει το παλαιό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Να σωθεί ο κόσμος από αυτόν. Σε στέλνω, λέγει, να φωτίσεις αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, να λύσεις τα πόδια των παραλύτων να περπατήσουν, να ανοίξεις τα μάτια των τυφλών για να δούνε και να σκορπίσεις το φως σε εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι. Αυτό υπόθηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου από τον Πατέρα στο γιο του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να θυμηθούμε, γιατί εδώ το Ιερό Ευαγγέλιο
μας αναφέρει ότι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σαν μορφή περιστεριού. Γιατί σαν περιστέρι? Γιατί το περιστέρι είναι ζώο καθαρό και ήμερο ζώο, και το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα πραότητος. Άλλωστε μας φέρνει στο μυαλό και μια παλιά ιστορία το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι. Την ιστορία εκείνη που η οικουμένη ολόκληρη που στίγναζε στα έσχη, στη σάρκα, που λάτρευε τη σάρκα, γιατί λέει η Αγία Γραφή ότι τότε που συνέβη ο κατακλυσμός οι άνθρωποι ήταν σκέτοι σάρκες, δεν τιμούσαν καθόλου την ψυχή και το πνεύμα, παρά μόνον λάτρευαν τη σάρκα τους. Αυτοί περιποιόντουσαν και έκαναν έσχη πάνω στη σάρκα. Και τότε λέει η Αγία Γραφή, ακούστηκε φωνή που την ακούνε μόνο οι Άγιοι του Θεού, που έλεγε «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτής, αυτού σάρκα». Δεν θα μείνει το πνεύμα μου σε αυτούς, γιατί είναι εντελώς σαρκικοί άνθρωποι. Τότε, στην εποχή αυτή του Νόε, καταποντίστηκε η ανθρωπότητα από την κακία της. Αυτοκαταστράφηκε. Γιατί του κακόν αίτιος είναι ο διάβολος, αλλά και ο αποδοχέας του διαβόλου, δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει το κακό. Καταποντίστηκε με τον κατακλυσμό και χρειάστηκε εκεί με περιστερά να δείξει ο Θεός τα σημάδια της ειρήνης. Αυτή μετέφερε η περιστερά με το ράμφος της κλάδος ελέας και είπε «Ειρήνη και γαλήνη επί της γης, εξέρθετε από την Κιβωτό». Μας μεταφέρει εκεί τότε που κλείστηκαν οι ουρανοί. Εμείς όμως έχουμε να πούμε ότι τη σημερινή ημέρα που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σε μορφή περιστεριού και μας χαρίτωσε και μας ένωσε με τον Θεό, μας άνοιξε το δρόμο με τον ουρανό και ειρήνευσε τα πριν διαστώτα, δηλαδή ένωσε τον άνθρωπο με τον Θεό με τη χάρη του την Αγία. Αυτά το Άγιο Πνεύμα πραγματοποίησε επί Νόε, αυτά και σε μας δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα σήμερα. Αδελφοί μου, μεγάλη είναι η χάρη που παίρνουμε από το Άγιο Πνεύμα τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Να θυμίσω, ο Κύριος μας είναι ο φυσικός Υιός του Θεού. Γεννήθηκε προ πάντων των αιώνων από την ουσία του Πατέρα του. Εμείς γεννιόμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού, αφού την ώρα του βαπτίσματος κατασκηνώνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και γινόμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού. Προς Θεού όμως να προσέξουμε μήπως αυτό το χάρισμα
το ότι είμαστε παιδιά του Θεού, χαριτωμένα από το Άγιο Πνεύμα, οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη καταδίκη. Ας ακούσουμε τι λέει Γερός Χρυσόστομος. «Μη τίνιν γίνου αχάριστος περί των ευεργέτην, μη δε της εναντίον αμοίβου, τον την πηγήσει της μακαριότητος δωρισαμένου». Να γνωρίζουμε καλά ότι όπου υπάρχει Πνεύμα Άγιον, εκεί γίνεται ξύλωμα, γκρέμισμα της αμαρτίας, ξύλωμα του θρόνου του διαβόλου και ανέβασμα στο θρόνο της καρδιάς μας, του προσώπου του Θεανδρικού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ό,τι έγινε με το Πάσχα, δηλαδή μας χάρισε ο Κύριος με τη θυσία του βάπτισμα αίματος, γίνεται και εδώ σήμερα με τη βάψη του Κυρίου μας, μας χορηγεί ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιον. Την ώρα του βαπτίσματος γίνεται ένα συμβόλαιο. Βέβαια μπορεί και έτσι είναι να μην γίνεται ορατό στα μάτια μας, ότι το συμβόλαιο αυτό υπογράφεται από την Παναγία Τριάδα και ειδικά με τον Κύριό μας, το Άγιο Πνεύμα, τον Πατέρα και εμάς. Συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, κληρονομιάς. Επαναλαμβάνω, συμβόλαιο κληρονομιάς. Διαθήκη, δηλαδή, με άλλα λόγια. Η Διαθήκη αυτή έχει μία ρητή, ξεκάθαρη ρήση, εντολή δηλαδή, που λέει «Οτηρών τας εντολάς μου ζωήν αιώνιον κληρονομήσει». Εκείνος που εκτελεί τις εντολές μου θα κληρονομήσει ζωή αιώνια. Σκεφτήκαμε τη σημειοθεσία, ότι κληρονομούμε το μέγα κληροδότημα, τη Βασιλεία των Ουρανών, αυτή την ίδια την Αγία Τριάδα, η οποία είναι κάτοικός μας, εφόρου ζωής, εφόσον τηρούμε τις εντολές. Μην όμως παραξενευόμαστε. Όποιος ζει Χριστό, αυτός καταλαβαίνει ζωντανή την παρουσία της Αγίας Τριάδας. Όποιος ζει τα έργα της αρχός και μόνο, από αυτόν απουσιάζει ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Γιατί, δηλώσαμε προηγουμένως, δια του Αγίου Πνεύματος, ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτής σάρκας. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα το Άγιο μας αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι σαρκικοί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού βαδίζει σήμερα η δική μας κοινωνία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Σάρκα, χρήμα, επιθυμία, λατρεία σατανά. Λίγοι, πολύ λίγοι ανήκουν στο πίμνιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο ο Κύριος μας είπε στον Πέτρο, «Μη φοβού το μικρό πίμνιο, ότι ούτως ευδόκησε ο Θεός ή να σωθεί ο κόσμος». Αδελφοί μου, θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο Κύριος μας που μας χάρισε τον Παράδεισον είναι και
δεσπότης των αγγέλων και δεσπότης ενός κόσμου που υπερβαίνει, ξεπερνάει την ανθρώπινη διάνοια. Και έχει στόχο η αγάπη του, ό,τι έκανε με τους Αγίους, ό,τι έκανε με την Παναγία, η οποία μετέστη, άλλαξε κατοικία, άλλαξε θέση από τη γη στον ουρανό, ό,τι έκανε ο Κύριος στο ανθρώπινο του σώμα, που σταυρώθηκε, θαύτηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, ανέβασε με άλλα λόγια το ανθρώπινο σώμα στον ουρανό επάνω. Το ίδιο έχει υποσχεθεί και για μας τα καταχάριν αδέρφια του και καταχάριν παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε πλέον εκείνοι που άκουσαν κάποτε στο παράδεισο από το στόμα του Θεού εκείνη τη μεγάλη κατάρα, όταν παραβίασαν τον νόμο του Θεού και παρήγουσαν σε αυτόν, ότι γη ή και εις γη να πελεύσει, ότι είσαι χώμα και στο χώμα θα πας, όχι προς Θεού. Τώρα με το βάσμα του Κυρίου που άνοιξαν οι ουρανοί, τελείωσε πια αυτή η κατάρα. Άνοιξαν οι ουρανοί που ήσαν κλειστοί και τους φύλαγαν άγγελοι με φλόγινη ρομφαία, για να εισέρθουν τα ένδοξα τέκνα της Βασιλείας του Θεού. Αδελφοί μου, έπαυσε πια η κατάρα εργά την γην, ότι από εδώ και πέρα θα εργάζεται τη γη και θα έχει σκυμμένο το κεφάλι πάνω στη γη. Από εδώ και πέρα είμαστε αετοί που ατενίζομαι τους ουρανούς. Ανοιχτοί είναι οι ουρανοί. Μας καλούν κοντά στην Αγία Τριάδα. Εκεί να ζούμε αιώνια και να δοξάζουμε το Θεό. Είναι κρίμα όμως. Ενώ τα πνευματικά είναι αιώνια, εμείς να έχουμε σκυμμένο το πρόσωπό μας πάνω στη γη, να σκαλίζουμε πάνω στη γη στα σκουπίδια και τις κοπριές. Πολύ χαρακτηριστικά ο Έσωπος με ένα μύθο του δηλώνει αυτή την πραγματικότητα. Μοιάζουμε, λέει, με το πετεινό που σκαλίζει να βρει την τροφή του και βρίσκει ένα λαμπρό διαμάντι, αλλά πετεινός ψάχνει για κοπριά και για σκουλίκια, δεν ψάχνει για διαμάντια. Έτσι και εμείς, πλασμένοι για τον αδάμαντα του ουρανού, να πετάμε στους εθέρες, εν τούτης κολλάμε πάνω στην κοπριά της γης. Αδέρφια μου, σήμερα αυτή τη μεγάλη και επιφανή και λαμπρά ημέρα των Θεοφανίων, την ημέρα της παρουσίας της Αγίας Τριάδας, που πολύ ωραία η Εκκλησία ψάλλει, «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης». Και το πνεύμα ανίδη περιστεράς και φωνή του Πατρός ακούστηκε, λέει το τροπάριο. Αυτή τη λαμπρά ημέρα ας μην τη μολύνουμε. Ας μας θυμίζει ότι ήρθαμε και ότι είμαστε ευλογημένοι από το Θεό που μας έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη ότι είμαστε παιδιά Του και ότι πρέπει να ζούμε μαζί Του.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να θυμίσω σε εσάς που με ακούτε, εκείνη τη ρίση που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «Έλα να δεις, βρήκαμε το Μεσσία». Τα λόγια μπροστά στην πραγματικότητα ατονούν. Άλλη είναι η θεωρία, άλλη είναι πράξη, άλλη είναι η ζωή. Ζήσε για να καταλάβεις και μη λες κι εσύ αυτό που λένε τόσοι και τόσοι. Τα ξέρω. Το ξέρω δεν είναι θεωρία, είναι βίωμα. Είναι πάθος, είναι έρωτας, είναι αγάπημα, είναι ουράνιο εντρίφημα. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, τότε είσαι έξω από μία πραγματικότητα, γιατί δεν σε ελέγχθησε ποτέ η παρουσία του Κυρίου επάνω στη γη. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τη ενδοξασμένη η Αγία Τριάδα που μας έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη αυτή τη μεγάλη μέρα, ας είναι μαζί στα σπίτια όλων μας, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει, να μας ευλογεί, να μας καθοδηγεί. Και στο τέλος να ακούσουμε από την Αγία Τριάδα: «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την αιώνια βασιλεία. Αμήν».